Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριο Γαβρίλη, να μας ευλογήσει. Επίσης, θα παρακαλέσω πολύ τον ευεκλεγέντα δήμαρχο, κύριο Γιάννη Τοπούλογλου, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν για την προσωπόμενη διαδικασία της ομοσπονδίας. Επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρίτανη, φίλοι συνάδελφοι Δήμαρχοι, κύριοι πρώην Δήμαρχοι της πόλης μας, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πόλης μας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, για τη στήριξή σας σε όλο αυτό το διάστημα, γεγονός που μας τιμά, αλλά και μας οπλίζει δύναμη ώστε να αγωνιστούμε για το καλύτερο αύριο της πόλης μας με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο. Πριν μιλήσω για εμάς και για την πόλη μας, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στους εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους τελωνιακούς που αγκάλιασαν το εγχείρημά μου από την πρώτη στιγμή, με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις για αυτό που προσπαθούσα να πετύχω. Και πάλι τους ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Δίωξης, στο οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ. Η σημερινή μέρα για μένα, αλλά και για όλους τους συνεργάτες μου, είναι μια μέρα γεμάτη συγκίνηση και τιμή. Οι αλλαγές θα είναι εμφανείς και ουσιαστικές. Οι εποχές που η διοίκηση ήταν αποξενωμένη από τους δημότες έχει παρέλθει. Η πόρτα του γραφείου μου και των συνεργατών μου θα είναι πάντα ανοιχτή.
λέω και τώρα, θα το δείτε σύντομα και στην πράξη. Στη δικιά μου θητεία η διοίκηση θα ξεκινάει από τις γειτονιές και θα τελειώνει στις γειτονιές. Εμείς ζούμε εδώ, έχουμε φτιάξει τις ζωές μας εδώ, βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες καταστάσεις με εσάς και αυτά τα προβλήματα θέλουμε να τα λύσουμε με όλους εσάς. Οι προτεραιότητες που θέτουμε είναι η καθαριότητα, το πράσινο, τα σχολεία, οι παιδικές χαρές, η κοινωνική πολιτική και η καθημερινότητα του πολίτη. Τα όπλα μας για να πετύχουμε στους στόχους μας είναι τρία. Πρώτον, το πρόγραμμά μας το οποίο ενέκριναν οι συμπολίτες μας. Δεύτερον, η θέλησή μας και η σωστή μας προετοιμασία. Και τρίτον, κάθε φιλαδελφιώτης, κάθε φιλαδελφιώτησα, κάθε χαλκιδονιώτης, κάθε χαλκιδονιώτησα που θέλει να δει την πόλη του να αλλάζει, να εξελίσσεται, να καλυτερεύει. Οι πολίτες αυτής εδώ της πόλης, οι συμπολίτες μας, καθένας και κάθε μία, ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους, τις απόψεις τους, τη θετική ή αρνητική εικόνα που έχουν για τη νέα διοίκηση του Δήμου, είναι η πηγή προσπάθειας και μας δίνει ταυτόχρονα τη μεγάλη δύναμη. Δηλώσεων και δράσεων τιμής της ιστορικής μνήμης στα γεγονότα που σημάδευσαν τον ερχομό των προσφύγων, αλλά και την ιστορική πορεία της αγαπησμένης μας πόλης στον πέρασμα των ετών. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ένα ευχάριστο γεγονός. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα ξεκινήσει επιτέλους το αντιπλημμυρικό έργο της Ογκούστρα που τόσα χρόνια θα λειτουργήσει με ιδιωτικές κατοικίες και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να έχετε με υγεία και αγάπη για σας και τις οικογένειές σας. Ραντεβού στις γειτονιές της πόλης μας. Μαζί θα αλλάξουμε τη νέα Φιλαδέλφεια και τη νέα Μακεδονία. Θα συγκάνουμε και πάλι την πόλη της καρδιάς μας, την ωραία πόλη που αγαπήσαμε και που θα είμαστε περήφανοι για αυτήν. Θα είστε πάντα καλά. Πολύ καλά.